Αλλά επειδή 11 με 1 έχουμε μια διευρυγική συνάντηση για την αθλητική βία και δεν θα έπρεπε να σέρνεται πολύ αυτή η ιστορία, θεώρησα σκόπιμο να συναντηθούμε νωρίτερα ώστε να διαλυθούν οι οποιασδήποτε εντυπώσεις έχουν δημιουργηθεί. Θα ξεκινήσω με ένα πρόβλημα δεοντολογίας. Είναι δυνατόν να έρχεται ένα έγγραφο ή να πληροφορείται κάποιος ένα έγγραφο που δεν έχει υπογραφή πολιτικού και να δημιουργείται χωρίς ένα τηλεφώνημα στους αρμόδιους πολιτικούς αυτή η κατάσταση του πανικού? Είναι δεοντολογία αυτό? Αναρωτιέμαι. Χωρίς καμία τάση να παρέμβει κανείς την ελευθερία του τύπου. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό. Είναι αφέλεια, δηλαδή κάποιος είπε αυτή την είδηση χθες, εγώ καθόμουν στο Sky και το κοίταγα και έμεινα με το στόμα ανοιχτό και προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται. Οι άνθρωποι που βγάλαν αυτή την είδηση δεν σκεφτήκαν ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτόν τον πανικό που δημιουργήσανε και θα ήταν προτιμότερο να διασταυρώσουν την είδηση? Δηλαδή ήταν αφελής? Το θέλανε να γίνει αυτό? Θα έρθω, θα μου κάνετε ερωτήσεις ότι θέλετε. Θέλανε να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε? Να μιλάω συνέχεια με τον Πρωθυπουργό, με άλλους υπουργούς, όλο το βράδυ τα κανάλια να βγαίνουν ανακοινώσεις? Και πώς βγήκαν έτσι ανακοινώσεις σε 5 λεπτά από μία είδηση της τηλεόρασης? Η είδηση της τηλεόρασης που δεν είχε καν διασταυρωθεί. Βρέθηκαν πρώην Πρωθυπουργός να κάνει δηλώσεις, συνοριοφύλακες να κάνουν δηλώσεις. Τι είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Κανείς δεν τηλεφώνησε στον Υπουργό. Κανένας να μου πει πριν την είδηση, όχι μετά. Μετά είναι άλλα ζητήματα που γίνανε. Και όχι μόνο αυτό. Είδα και εντολές Πανούση. Σας διαβεβαιώνω, έμεινα με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας την είδηση. Και είδα να ανεβαίνουν σε blogs κλπ. Με εντολές Πανούση. Ανοίγουν τα σύνορα, ανοίγουν τα κρατητήρια κλπ. Άρα πάμε σε μια ζούγκλα παραπληροφόρησης η οποία πρέπει να ληφθεί μια για πάντα. Και θέλω επί την ευκαιρία αυτό να πω αυτή, ότι εγώ δεν θα έχω ειδικές σχέσεις ούτε με μίντια ούτε με δημοσιογράφους. Ό,τι προκύπτει θα το συζητάμε όλοι μαζί. Έτσι. Ειδικά τηλεφωνήματα με ειδικές συνεντεύξεις δεν θα υπάρχουν από μένα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη από χθες τη νύχτα μέχρι σήμερα το πρωί όλα τα κανάλια να ενημερωθούν. Αλλά δεν μπορώ να κάνω ούτε προνομιακές δηλώσεις ούτε τίποτα τέτοιο. Άρα θα τα ζητάμε όλα μαζί. Ένα ακόμα ζήτημα πριν μπω στην ουσία. Κοιτάξτε κάτι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μου εμπιστεύτηκε να χειριστώ αυτό το Υπουργείο. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν σκοπεύω να κάνω πολιτική καριέρα μέσω του Υπουργείου. Γι' αυτό δεν απαντάω σε όσους πολιτικούς με ακρότητες αναφέρονται στις απόψεις μου ή στις δηλώσεις μου. Έλεος όμως. Έλεος, διότι δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Εδώ φεύγοντας θα δείτε τις καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρώπων για τους τρόπους κράτησης. Θα δείτε τι έγινε τα τελευταία 2 χρόνια. Θα δείτε διάφορα στοιχεία, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι περισσότερο ευαίσθητος από έναν άλλον υπουργό δημόσιας τάξης. Είναι μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη πολιτική. Δεν είναι μεγαλύτερη ευαισθησία. Άλλο αυτό και άλλο αυτά που διαβάζω, τις δηλώσεις που διαβάζω, ότι υπήρχε μια γενική αθωότητα, μια γενική νομιμότητα, μια γενική κανονικότητα, την ίδια ώρα που θα δείτε δεκάδες αποφάσεις καταδικαστικές για τον τρόπο που κρατούσαν τους ανθρώπους, που απαγορευόταν από τον ελληνικό νόμο. Από τον ελληνικό νόμο απαγορευόταν αυτή η κράτηση. Και δεν θα, για την αποτελεσματικότητά της θα δείτε τα σημειώματα, τα υπηρεσιακά, πριν από μένανε για την αποτελεσματικότητα αυτής της ιστορίας. Έτσι, για να βάλω τα πράγματα στις θέσεις τους. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει. Εμφανίζεται ένα σημείωμα. Εγώ αυτή τη διαταγή την ανακάλεσα πρωί-πρωί. Διέταξα να γίνει προκαταρτική διοικητική εξέταση. Και ο αρχηγός ζήτησε τις παραιτήσεις. Γιατί? Διότι εμφανίζεται ένα κείμενο νέα πολιτική σχετικά με λοιπά και λοιπά. Και αυτό το κείμενο θα έπρεπε κανονικά, αυτή είναι η διοικητική διαδικασία, να έχει περάσει από την ιεραρχία, να έχει φτάσει στον αρχηγό, να έχει πει ναι ο αρχηγός,
να έχει φτάσει στο Γενικό Γραμματέα, να έχει φτάσει σε μένα, να έχει υπογράψει εγώ. Οπότε γινόταν ένα κείμενο που στέλνεται σε όλες τις μονάδες, σε όλους τους υπεύθυνους για τον εφαρμόσουν. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα κείμενο από το πουθενά, σας λέω εγώ με το στόμα ανοιχτό. Πήρα τον κύριο Βούτση, πήρα την κυρία Χρυστοδουλοπούλου να μάθω από πού προέρχεται αυτό το κείμενο. Συζητούμε για τη διαταγή τώρα. Ναι, τη διαταγή. Αυτό δεν υπάρχει άλλο κείμενο. Δεν έχει εξαγγελθεί μεταναστευτική πολιτική. Δεν έχει εξαγγελθεί. Έχουν υποθεί διάφορες απόψεις, κυρίως, όπως ξέρετε, δεν έχει ορκιστεί η κυρία Χρυστοδουλοπούλου. Δεν έχει διαμορφωθεί το Υπουργείο. Δεν έχουν φτιαχθεί υπηρεσίες. Γίνονται διάφορα πράγματα, συζητιούνται διάφορα πράγματα, ανταλλάσσονται απόψεις. Και πρέπει να εφαρμοστεί ένας νόμος. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν έχει πει αυτά τα πράγματα. Εμφανίζεται λοιπόν ότι, και εμφανίστηκαν και με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο, ότι ανοίγουν τα κρατητήρια, ανοίγουν τα κέντρα αλλοδαπών, ανοίγουν τα πάντα. Και φεύγει όλος ο κόσμος έξω. Δηλαδή τέτοια αφέλεια, ότι κανείς Έλληνας δεν θα ας πούμε, πανικοβαλόταν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εσωτερικό διοικητικό θέμα, το οποίο το λύνουμε. Σας είπα, ανακάλεσα τη διαταγή και ανακάλεσα στην τάξη αν θέλετε και θα δω όλη τη διαδικασία πώς παρήχθη αυτό το έγγραφο και πώς δεν ακολούθησε τη διοικητική διαδικασία, οπότε να αποβάλω εγώ την υπογραφή και να ρίξω να μου πείτε τι είναι αυτά που λέτε κύριε Πανούση. Έχει εξαγγείλει κανένας ή έχει καταγράψει πέρα από σκέψεις και κυρίως σκέψεις αφορούσα την Αμυγδαλέζα, που και εκεί έχω ακούσει απίθανους μύθους. Θα διαβάσετε εδώ τι έχει γίνει με την Αμυγδαλέζα, τι έχει γίνει, όχι τι φανταζόμαστε ότι γίνεται. Εκτός από το ότι είπαμε η Αμυγδαλέζα με κάποιο σταδιοκό τρόπο και ολοιπά θα σιγά σιγά θα αδειάσει, πού ακούσατε μεταναστευτική πολιτική, ποιος έχει πει από εμάς πώς θα είναι τα κέντρα πρώτης υποδοχής, πού θα είναι, ποιος θα τα φυλάει, πώς θα φεύγουν, πώς θα πάνε, πώς θα έρχονται. Ποιος το έχει πει αυτό. Και θα γινόταν με την υπογραφή ενός ταξιάρχου αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η χώρα έχει περάσει πολλά βάσανα για να σκεφτόμαστε έτσι και να δρούμε έτσι και να δημιουργούμε τέτοιους πανικούς στην κοινή γνώμη. Έτσι. Ο Πανούση έδωσε εντολή. Εντολή Πανούση. Ο Πανούση αδειάζει τα κρατητήρια. Που δεν είχα καμία γνώση και κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν είχε γνώση. Λίγο αυτοσυγκράτηση σε ορισμένα πράγματα. Είμαι στη διαδικασία για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Αλλά αυτοσυγκράτηση. Παρακαλώ κύριε Κρήτη. Κύριε Καρνικά, ως προς το περιεχόμενο, αυστηρά το περιεχόμενο, μπορείτε να μας πείτε, είναι κάτι που το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε, θα εφαρμοζόταν, είναι τελείως λάθος και το περιεχόμενο, εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Το περιεχόμενο τι είναι. Το περιεχόμενο, παρόλο που δεν κάτσα να δω παράγραφο, γιατί παραπέμπει σε διάφορους νόμους, έτσι, είναι καταγραφή διάσπαρτων διατάξεων νόμων που ισχύουν. Αυτό δεν δημιουργεί πολιτική, διότι η πολιτική, όπως ξέρετε, κατά βάση είναι προτεραιότητες, ιεραρχίες, τρόπος που εφαρμόζει τους νόμους. Άρα λοιπόν, το να πεις ότι η διάταξη τάδε λέει αυτό και άλλη λέει το άλλο και παράλλο, μπορεί να μοιάζει ότι έχει μία νομική βάση, δεν είναι πολιτική. Διότι ο τρόπος που θα το κάνεις, με τους ανθρώπους που θα το κάνεις, με τις υποδομές που θα το κάνεις, αυτό είναι η πολιτική. Αυτή η πολιτική δεν έχει εξαγγελθεί. Δεν έχουμε πει αν θα κάνουμε 10 κέντρα πρώτης υποδοχής. Δεν έχουμε πει ποιος θα φρουρεί τα κέντρα πρώτης υποδοχής ή τα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας. Δεν έχει υποθεί τίποτα για τη μεταναστευτική πολιτική. Άρα λοιπόν το να λες ότι το άρθρο τάδε λέει αυτό και το άρθρο δέλτα λέει το άλλο, ωραία, το λένε, δεν είναι. Δεν λέει ψέματος προς την νομοθεσία. Δεν έχει σχέση με την πολιτική. Είναι νόμοι όμως. Είναι νόμοι, οι οποίοι όμως ένας πολιτικός τους εφαρμόζει αυτούς τους νόμους. Όχι έτσι. Δεν εμφανίζει ένα νομικό κείμενο. Δεν είναι ένα συνέδριο που λέει τι ισχύει. Έχουμε πει εμείς ότι αυτά τα πράγματα όπως είναι εδώ καταγεγραμμένα θα ισχύσουν και θα ισχύσουν τώρα και θα ισχύσουν έτσι. Αυτό είναι η πολιτική. Το να μου πεις ότι στους 6 μήνες μπορεί να πάρεις ή να μην πάρεις αναβολή. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα δούμε αν θα την εφαρμόσουμε ή όχι. Δεν είπαμε ότι θα την εφαρμόσουμε όμως. Και πώς θα την εφαρμόσουμε. Θα δείτε λοιπόν τι έχει εφαρμοστεί ως τώρα. Όχι τι λέει το έγγραφο. Τι έχει εφαρμοστεί ως τώρα. Αυτά θα σας τα μοιράσω μετά. Φεύγοντας θα τα πάρετε. Τρία κείμενα είναι για να έχουμε και γνώση το τι έχει γίνει. Ναι. Για να καθησυχάσουμε κύριε καθηγητά και το κοινό, διότι χθες ακούστηκαν διάφορα πράγματα ότι ανοίγουν πραγματικά τα κέντρα, δεν θα συλλαμβάνονται οι παράνομοι
μετανάστες ή άνθρωποι που προσπαθούν να μπουν παράνομα στην χώρα, το 30ήμερο, το εξάμηνο και ούτω καθεξής. Και ότι ανοίγουν ακόμα και τα κρατητήρια, ακούστηκε. Ακόμα και αυτό. Από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, εγώ γνωρίζω ότι μέχρι στιγμής, όσον αφορά στην Αμυγδαλέζα, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση, φεύγουν οι άνθρωποι, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, που έχουν συμπληρώσει εξάμηνο κράτησης εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα απαντάει.